Η Intrakat είναι μία από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές δυνάμεις στην Ελλάδα και με διεθνή παρουσία σε όλο το φάσμα των κατασκευών. Ένα από τα σπουδαιότερα έργα υποδομών το οποίο έχει αναλάβει είναι η αναβάθμιση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων και με τις επεκτάσεις τους από τη Fraport Greece. To operate 14 airports in one of the most popular tourist regions of the world is a good challenge, and now we have the period of rehabilitation and modernization of these airports. Έγινε πρόσφατα η αναβάθμιση των αεροδρομίων της Μυκόνου και της ΚΟ, όπου αντικαταστάθηκαν πλήρως οι ασφαλτικοί τάπητες και των δύο αεροδρομίων. Ο όγκος των εργασιών ήταν περίπου 40.000 τόνια ασφαλτικών μειγμάτων στην Μύκονο και 45.000 τόνια στην ΚΟ. To rehabilitate a runway, we just have a short time frame. That's around 20 days. Υπήρχαν πολύ αυστηρές προθεσμίες. Όλο αυτό το τεχνικό επιχείρημα έγινε εφικτό με τη χρησιμοποίηση του μηχανήματος παραγωγής ασφαλτικών ταπίτων QuickBatch της Ammann. We have the time frame over the winter. This is a low season, so we have from October to end of March to work on all the islands. Επιλέξαμε το QuickBatch 180 της Ammann για την παραγωγικότητά του, για την ευκολία στην μετακίνηση, καθώς επίσης και για τη δυνατότητα ανακύκλωσης που διαθέτει. It is a containerized mobile plant that can be easily transported at low cost. It can be installed within just a couple of days without the need of any foundations. Ήταν αρκετά ικανοποιητικό στην ταχύτητα εγκατάστασης, απεγκατάστασης, μετεκατάστασης. Χρειάζεται περίπου 10 με 12 μέρες για την εγκατάσταση και περίπου 8 με 10 μέρες για την απεγκατάσταση. Ήταν πάρα πολύ στενά τα περιθώρια για να εκτελέσουμε τα έργα στα αεροδρόμια Μυκόνου και ΚΟ. Εάν δεν μπορούσαμε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να μετακινήσουμε το συγκρότημα, θα έπρεπε να έχουμε στήσει παράλληλα δύο συγκροτήματα και στα δύο αεροδρόμια. The plant is pre-cabled, so the whole concept is plug and play, which saves a lot of time. The challenge for moving the plant from Mykonos to Kos was that we had a time window of 2 weeks. Means during this time, the asphalt plant had to be disassembled, shipped, and reassembled, including commissioning. Για την εγκατάσταση και απεγκατάσταση χρησιμοποιήσαμε δύο γερανούς, καθώς επίσης και έναν μικρό παπαγάλο, ο οποίος δεν είναι και απολύτως απαραίτητος. The Ammann ABT QuickBatch 180 is equipped with a hot asphalt recycling dryer. This dryer is being fed with recycled asphalt. This asphalt has to be processed before used in the production, and the Ammann RSS 120M mobile shredder is the excellent solution to process reclaimed asphalt. Σύμφωνα με τη μελέτη του ασφαλτομείγματος, χρησιμοποιούμε το shredder για να έχουμε τα κλάσματα που απαιτούνται προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε την ανακύκλωση στη μονάδα παραγωγής. Ανάλογα με την μελέτη σύνθεσης, μπορούν να προκύψουν μέχρι 3 κλάσματα. Συνήθως χρησιμοποιούμε τα λεπτόκοκα. Είναι σημαντικό, είναι απαραίτητο να το έχουμε προκειμένου να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη μονάδα ανακύκλωσης του παρασκευαστηρίου, ειδικά στα νησιά και όπως και σε δυσπρόσιτα άλλα μέρη, καθώς επίσης και το κυριότερο για περιβαλλοντικούς λόγους, χρειάζεται να χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο υλικό προκειμένου να περιορίζουμε τις ανάγκες μας σε άσφαλτο αλλά και αδρανή. Στην πραγματικότητα δεν θέλει περισσότερο από κάποιες ώρες για να το ετοιμάσεις και να ξεκινήσεις να δουλεύεις. Είναι απόλυτα φορητό, με μία ανταλίκα μπορείς να το μεταφέρεις οπουδήποτε θέλεις. Το μηχάνημα έχει τηλεχειρισμό. The QuickBatch has been relocated up to now 2 times and it is scheduled to be relocated another 2 at least. Η απέτηση να ολοκληρωθούν οι εργασίες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και μάλιστα στους χειμερινούς μήνες έκανε απαραίτητη την χρησιμοποίηση ενός πολύ αξιόπιστου μηχανήματος και με υψηλή παραγωγικότητα. Πραγματικά, το QuickBatch της Ammann ήταν πολύ δημοσαρογός στην προσπάθεια αυτή.